Ο Υπουργό Εργασία Αδόνη Γεωργιάδης πραγματοποίησε επίθεση στον νεοκλεγέντα δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για τα κομμένα δέντρα στην πλατεία Εξαρχείων. Η ανάρτηση Γεωργιάδη έγινε με αφορμή την παρέμβαση του κυρίου Δούκα νωρίτερα τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου εναντία στην κοπή των δέντρων στην πλατεία Εξαρχείων στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού του μετρό. Στην δική του ανάρτηση, ο Χάρη Δούκα ανέφερε χαρακτηριστικά. Από το πρωί κοβονται δέντρα στην πλατεία Εξαρχείων. Η θέση μα είναι ξεκάθαρη. Κανένα χαμένο δέντρο και διαβούλευση ακόμα και τώρα, την τη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν ένα περιβαλλοντικό και φιλολαϊκό έργο όπω το μετρό να αποτελεί αντικείμενο οξυμένη αντιπαράθεση. Καλούμε την ανάδοχη εταιρεία να σταματήσει αμέσω τι εργασίε κοπή και να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο σχέδιο για τι μεταφυτεύσει των δέντρων και τη βιωσιμότητά του. Κάθε δέντρο που κόβεται αφαιρεί ανάγκε ζωή. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από κάθε κατασκευή, όσο σημαντική και αν είναι αυτή αναδημοσιεύοντας και σχολιάζοντας την ανάρτηση του νέου Δημάρχου της Αθήνας, αναλαμβάνει καθήκοντα την πρωτοχρονιά του 2024, ο κ. Γεωργιάδης έγραψε. Ο Χάρης Δούκας έκανε αυτή τη φεδρή ανάρτηση σήμερα, πιστεύω ότι δεν είναι μακριά η εποχή που οι Αθηναίοι θα κλάψουν με μαύρο δάκρυ για την επιλογή τους και εύχομαι να βγω ψεύτης, πάντως το μετρό πρέπει να ολοκληρωθεί, θα είναι κρίμα να το σταματήσει ο νέος Δημάρχος.